εσύ βλέπετε ότι τρέχω, εγώ δεν το έχω δει να μάθω. Δεν το έχω δει. Τρέχω όσο λέει. Το μήνυμα είναι σου λέει το. Άρα και αποκαλύπτει τώρα ότι δεν έχει αυτοκίνητο που πα πα τρέχοντα σε πηγαίνουν άλλοι. Όχι, παίρνω πατίν. Στον αναπατίνε, μπορεί να μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πώ ζει όλη σαν διαφορετική γιορτή εδώ και τι αποθέσει του κόσμου. Όπω και δύο στο μέσο μέχρι το πετσίδα. Προσωπικά είναι τιμή μου πραγματικά τόση αγάπη, αλήθεια, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Θα αγαπώ πολύ τον κόσμο γιατί έχει την τρέλα δικιά μου. Μακάρι να γίνονται κάθε χρόνο τέτοιες εκδηλώσεις και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας άμα γινότανε, γιατί βλέπω όλα τα παιδιά και βλέπω χαμόγελο, ανεξαρτήτως ομάδος, αθλήματος. Όλα τα παιδιά εδώ για ένα σκοπό για τον αθλητισμό. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τα χαμόγελα. Ο Άρης είναι και για σένα, αν θέλεις, μια επανεκκίνηση, γιατί πάλι κλείθηκες στην Εθνική. Είδαμε πριν και τον Άγγελο Αναστασιάδη και μιλήσαμε μαζί του και μας είπε χαρακτηριστικά ότι νέα παιδιά, φρέσκο αίμα και ανήκει σε αυτές τις κλήσεις. Έτσι είναι για σένα, έχει μια ξεχωριστή σημασία και η συμμετοχή του Άρη αυτή για να βάφτει τη Σιαδέλη. Εντάξει, εννοείται πως χάρη στον Άρη βλέπω στην Εθνική. Γεια σου, Κώστα. Πότε θα σκοράρει. Ευχαριστώ τον Άρη γιατί μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και με πίστεψε από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Εννοείται πως είναι επανακίνηση και μακάρι να βρίσκουμε συνέχεια. Ένας φιλάθλος ερώτησε πότε θα σκοράρεις. Όχι, εγώ πρέπει να φωνάξω γιατί κάποτε πρέπει να φωνάξω το όνομά σου. Για το θέλω σαν τελός, μακάρι να γίνει και την Κυριακή, δεν να σας πω, σαν τελός το θέλω, θα το δείτε άμα γίνει. Μόνο αυτό λέω. Ωραία, για να κλείσουμε γιατί σε περιμένουν και θα φύγει τρέχοντας, σιγά μην είναι χαλαρός. Θέλω να σκεφτείς κάτι όταν το βάλεις, να δούμε πώς θα το πανηγυρίσεις. Πιστεύω με την τρέλα που έχω εγώ και λοιπόν, ο Ατρόμητος λέει είναι μάτς τελικός για μας την Κυριακή, να κλείσουμε με αυτό. Ο κόσμος περιμένει μια νίκη, τέταρτη θέση. Πώς το διαχειρίζεστε εσείς με στην ομάδα? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να δουλεύουμε καθημερινά, αυτό μας έχει δει ο προπονητής. Μέσα από τη δουλειά μας μόνο μπορούμε να αφήσουμε πίσω την νίκη από τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι στην έδρα μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς να είμαστε των τελευταίων μηνών η ομάδα, ασχέτως το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Να πάρουμε το παιχνίδι, δηλαδή δεν έχουμε άλλο σκοπό. Και επειδή δεν φοβάσαι να λες αλήθειες, ποιος είναι πιο πειρακτήρης στην ομάδα, εσύ ή ο Μπάσα? Ο Ρόζ. Λοιπόν.